Μπορεί να είμαστε στα τέλη Μαρτίου, ωστόσο παραμένει η αίσθηση του χειμώνα. Απόδειξη χιονομπόρε, οι οποίε έπληξαν πρόσχερα και κατά τόπου έντονα το μεσημέρι τη Τετάρτη στην Καβάλα αλλά και τη Θάσο, αλλά και φυσικά το σύνολο τη περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μάλιστα, σε ορισμένε περιπτώσει, το χιόνι έφτασε μέχρι και την παραλία. Μια εντυπωσιακή και σπάνια για την εποχή εικόνα. Ε, παρατηρούμε ένα φαινόμενο που επιβεβαιώνεται και φέτο. Καθυστερούν λίγο οι εποχέ και να έρθουν και να φύγουν. Κάπου εκεί δηλαδή υπάρχει ένα τέτοιο στοιχείο. Είδαμε το φθινόπωρο να μπαίνει στο χειμώνα, μέσα στο Νοέμβριο. Είδαμε ο χειμώνα να καθυστερεί να έρθει και να καθυστερεί να φύγει. Ο καιρό επιστρέφει στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα από το προσεχέ Σαββατοκύριακο. Και από το Σαββατοκύριακο, ε, επιτέλου θα έρθει η Άνοιξη. Θα αρχίσει δηλαδή να αλλάζει το κλίμα. Θα μπούμε σε φυσιολογικά για την εποχή στοιχεία, όσον αφορά τις τιμέ και τι θερμοκρασίε και ω προ τα φαινόμενα και ελπίζουμε αυτή η μετάβαση να γίνει με ομαλό τρόπο. Ακόμη και χιόνια σε πολύ χαμηλά υψόμετρα, ιδιαίτερα στην κεντρική και ανατολική πυροτική χώρα. Καθώ βέβαια θα περάσει αυτό το σύστημα καουγκαιρία, θα ανοίξει ο δρόμο για να κατέβουν νέα νεφικά συστήματα από τα βόρεια-βόρειο-ανατολικά Βαλκάνια, που ήδη έχουν αρχίσει και επηρεάζουν την βόρεια-ανατολική χώρα, με αποτέλεσμα την περαιτέρω πτώση του υδραργύρου και τα χιόνια βέβαια σε πιο χαμηλά υψόμετρα. Πάμε... Λίγο μετά το μεσημέρι τη Τετάρτη, φοδρή χιονόπτωση έπληξε και το νησί τη Τάσου. Σε οικισμού όπω ο Θεολόγο, η Αστρίση, η Ποταμιά και η Παναγία το έστρωσε αμέσω, ενώ και στι υπόλοιπε κοινότητε του νησιού τα φαινόμενα ήταν αρκετά έντονα. Στα λευκά επίση δήθηκε και ο νομό Εύρου, παραμονή τη Εθνική Επαιτίου τη 25η Μαρτίου, καθώ έντονη ήταν η χιονόπτωση, η οποία ξέσπασε από το πρωί στην Εγνατία Οδό, όπω κατέραψε και το βίντεο του ευρω.gr. E Επίση, χιονοκαταιγίδα φαίνεται πω εκδηλώθηκε και στην Ξάνθη με ρήψη κεραυνών αλλά και έντονη χιονόπτωση.